Γεια σας, παιδιά μου. Συνεχίζουμε. Έχουμε μυθολογία, αρχαία Ελλάδα γενικά. Στέφανος Βαρελάς. Γεια σας. Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο μύθο. Πάντοτε οι μύθοι στην αρχαία Ελλάδα διδάσκουν. Έχουν κάτι να πούν. Πάμε λοιπόν. Ταξιδεύουμε. Καραβίδι μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε. Φαέθον. Φαέθον. Μέσα στην αστήρευτη πηγή ομορφιάς της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, ξεχωριστή θέση κατέχει η ιστορία του μικρού Φαέθοντα, του γιου του ήλιου, του 15χρονου αγοριού, που ήταν πολύ όμορφο, αλλά συγχρόνως και το πιο άμυαλο από τα παιδιά των θεών του Ολύμπου. Κάθε μέρα, νωρίς το πρωί, ο θεός Ήλιος έζευε στο χρυσό του άρμα τα 4 φτερωτά του άλογα και ξεκινούσε για το ημερήσιό του ταξίδι. Με το ταξίδι αυτό που έκανε κάθε μέρα ο Ήλιος, πετώντας ψηλά στον ουρανό, έδινε φως, ζέστη και ζωή κάτω στη γη. Ο Φαέθον, το αγαπημένο παιδί του θεού Ήλιου, ήταν πολύ περήφανος για την καταγωγή του, την ομορφιά του, αλλά και για το λαμπρό παλάτι όπου κατοικούσε. Το παλάτι αυτό, λέει ο μύθος, ήταν χτισμένο στα σύνορα της γης και του ποταμού ωκεανού. Είχε ολόχρυσες κολόνες που στήριζαν μια χρυσελεφάντινη στέγη. Οι πόρτες ήταν από αστραφτερό ασίμι και ήταν σκαλισμένο με εξαιρετική τέχνη από τον θεό της φωτιάς, τον Ήφαιστο. Κάθε μέρα παρακολουθούσε το ταξίδι του πατέρα του και ζήλευε. Πώς θα ήθελε και αυτός να οδηγήσει το άρμα του πατέρα του, να πάρει τα χαλινάρια στα χέρια του και να πετάξει ψηλά στα σύννεφα όπως ο ήλιος, Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή ήταν και το χαϊδεμένο παιδί των θεών του Ολύμπου, χάρη στην ομορφιά του, ήταν πολύ ξυπασμένος. Πάλι ξυπασμένος, βλέπεις η ξυπασιά, μεγάλη υπόθεση. Νόμιζε ότι ήταν πρώτος ανάμεσα σε όλους, ο πιο δυνατός και ο καλύτερος που υπάρχει. Το κάνουμε και εμείς πολλές φορές στο σχολείο, λέμε «Α, εγώ είμαι πρώτος», «Όχι, εγώ είμαι πρώτος», «Εγώ είμαι πρώτος», τι σημασία έχει αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θεωρώντας λοιπόν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει το άρμα του πατέρα του στον ουρανό και να κάνει ό,τι και αυτός, κατάφερε μετά πολλά. Να πείσει ακόμα ότι θα κάνει κακό ακόμα και στον ήλιο τον εαυτό. Για να πείσει τον πατέρα του τον ήλιο και τον παππού του τον Τιθωνό να του πραγματοποιήσουν την παράλογη αυτή επιθυμία, να μπορέσει και αυτός να πάει ψηλά στον ουρανό και... Έτσι μια μέρα, την ώρα που ξημέρωνε η αυγή με το λάλημα του πετινού, ετοιμάζεται το άρμα με τα 4 φτερωτά άλογα και έχοντας δώσει ο ήλιος τις τελευταίες οδηγίες στο γιο του, ο Φαέθον παίρνει τα χαλινάρια τους στα χέρια του. Αλίμονο, αλίμονο, ο 15χρονος Φαέθον είναι νέος και άπειρος. Δεν μπορεί να κουμαντάρει τα αντίθεσα άτια. Ο νεανικός του ενθουσιασμός τον συνεπέρνει. Χτυπάει με δύναμη τα άλογα και εκείνα χυμούν και φεύγουν ψηλά, πολύ ψηλά. Ο Φαέθον σφίγγει τα χαλινάρια. Δεν ξέρει πώς να τα κουμαντάρει και εκείνα κατεβαίνουν χαμηλά, κοντά στη γη. Για κακή του τύχη, τα άλογα κατάλαβαν αμέσως ότι τα χέρια που κρατούσαν τα ηνία τους δεν ήταν τα γερά χέρια του ήλιου και άρχισαν πότε να πηγαίνουν πολύ ψηλά στον ουρανό, πότε να χαμηλώνουν, φτάνοντας σε πολύ χαμηλό ύψος. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Όταν το άρμα πετούσε πολύ ψηλά, τα πάντα στη γη πάγωναν, καθώς ο ήλιος δεν έφτανε για να ζεστάνει τη γη. Όταν πετούσαν χαμηλά, τα πάντα καίγονται. Δάση, σπαρτά, σπίτια, πιάνανε φωτιά. Καταστροφή και στις δύο περιπτώσεις. Οι θεοί από ψηλά βλέπουν και ανησυχούν. Τι θα συμβεί άραγε? Κάποια στιγμή ο Δίας που τα βλέπει όλα από ψηλά οργίζεται, θυμώνει. Αυτό
αυτός μόνο μπορεί να σώσει την κατάσταση. Πρέπει να δώσει ένα τέλος αυτή την καταστροφή. Με πόνο καρδιάς και για να διορθώσει την τραγική πραγματικότητα, ρίχνει τον κεραυνό του. Ο κεραυνός χτύπησε το φτερωτό άρμα και τον γκρέμισε στη γη. Τότε ο μικρός καφγισιάρης Φαέθων κομματιάζεται μαζί με αυτό. Όλοι θρηνούν το χαμό του. Η δική του είναι απαρηγόρητη. Ο Δίας, για να τους παρηγορήσει, κάνει τότε τον Φαέθοντα ένα λαμπρό αστέρι στον ουρανό. Εκεί θα λάμπει για πάντα και θα φωτίζει με την ομορφιά του το σύμπαν, όπως έλαμπε στη γη η ομορφιά του τότε που ήταν ζωντανός. Μάλιστα, τι θέλει να μας πει αυτός ο μύθος, για να το πούμε τώρα. Και αυτό θέλει να μας πει, ότι ζητάμε στη ζωή να το σκεφτόμαστε πολύ. Παράλογα να μη ζητάμε, πάντα με λίγα να αρχινάμε. Τέλειωσε η αφήγηση και κλείνει η αυλαία. Τώρα πια θα πάψουμε να είμαστε παρέα. Τώρα όλοι πια στο σπίτι μας περνάμε. Όλοι στο τραπέζι μας θα κάτσουμε να φάμε. Μα σε όλους μας θα γίνει παράδειγμα του Φαέθωνα το άσχημο πάθημα. Να μην είμαστε ποτέ μας φαντασμένοι και σαν γαλοπούλες παραφουσκωμένοι. Τώρα για ναι, για χαρά παιδιά, να ξαναβρισκόμαστε ξανά. Τώρα για ναι, για χαρά παιδιά, να ξαναβρισκόμαστε ξανά. Από τα υπέροχα παραδοσιακά μας τραγούδια κάναμε κάποιες επιλογές, ζητήσαμε από τον στιχουργό μας, τον Ανδρέα Κουλμπή, να μας κάνει στίχους για να ταιριάξουν και έτσι κρατάμε και την παράδοσή μας, ακούμε για αυτές τις μελωδίες που θέλω πάντοτε να είναι στο μυαλό μας και που είναι οι μόνες που ταιριάζουν τόσο πολύ με την ελληνική μυθολογία, έτσι δεν είναι. Καράβι λοιπόν η μύθη μας. Καράβι η μύθη μας που μας ταξιδεύει και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε. Και στην...